Group 1. Κυρία Δεμερούτη, χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Ζητώ συγγνώμη για την αλλαγή του προγράμματος. Ελπίζω το ίντερνετ να μην με προδώσει εκ νέου. Έτσι, το θέμα είναι η εξέλιξη της θεραπείας στον τύπο 1, δηλαδή στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Είναι αλήθεια ότι από το 1995 έως και σήμερα έχουμε πλέον φάρμακα τα οποία στοχεύουν σε τρεις παθοφυσιολογικές οδούς της ενδοφυλίνης, του ενώου και της προστακυκλίνης και τα οποία έχουν βοηθήσει στην βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Μετά το πρόσφατο 6ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πνευμονικής Υπέρτασης, πλέον έχουμε έναν θεραπευτικό αλγόριθμο, ο οποίος δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές συγκριτικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουμε από το 2015. Θα αναφερθώ στο ότι όταν έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος διαγνώσκεται με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, θα πρέπει αυτή η διάγνωση να επιβεβαιωθεί σε ειδικό κέντρο πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης. Υπάρχουν γενικά μέτρα και υποστηρικτική θεραπεία, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται και είναι η σωστή διαχείριση της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας που τυχόν έχει ένας νεοδιαγνωσμένος ασθενής, οι εμβολιασμοί, η αποφυγή της κύησης και η ψυχολογική υποστήριξη. Όμως, όταν επιβεβαιώνεται η διάγνωση με το δεξιό καρδιακό καθετηριασμό στο ειδικό κέντρο, θα πρέπει να γίνεται τεστ αγκιοδραστικότητας όταν έχουμε ασθενείς με ιδιοπαθή, κληρονομούμενη ή συνδυαζόμενη με φάρμακα και τοξίνες πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Αν το τεστ αγκιοδραστικότητας βγει θετικό, τότε οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υψηλές δόσεις αναστολέων διάβλων ασβεστίου. Όμως, στα τελευταία proceedings αναφέρεται ότι εάν οι ασθενείς είναι προχωρημένες λειτουργικής κατάστασης 3 και 4 κατά χου, τότε αυτοί οι ασθενείς είναι κατάλληλοι για να λάβουν και ειδική φαρμακευτική αγωγή για πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Εάν όμως δεν είναι αγκιοδραστική, τότε έχει θέση μόνο η ειδική φαρμακευτική αγωγή. Ο πίνακας του θεραπευτικού αυτού αλγορίθμου είναι από τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2015. Εδώ λοιπόν ξέραμε ότι ο ασθενής θα έπρεπε να ταξινομηθεί σύμφωνα με τον κίνδυνο που έχει για ετήσια θνητότητα. Παράλληλα όμως είχαμε σε παρένθεση και τη λειτουργική κλάση των ασθενών. Η εκτίμηση κινδύνου για ετήσια θνητότητα είναι με βάση απεικονιστικές παραμέτρους, βιοχημικές, αιμοδυναμικές και κλινικές. Και όμως, μετά από τις κατευθυντήριες αυτές οδηγίες, είδαμε ότι η λειτουργική κλάση δεν συνοδεύεται πάντα από τον κίνδυνο που έχει ο ασθενής για ετήσια θνητότητα. Όταν, για παράδειγμα, σταδιοποιήθηκαν οι ασθενείς κατά Repeal Risk Score της μελέτης Ambition, είδαμε ότι από αυτούς που είχαν ταξινομηθεί κλινικά σε λειτουργική κλάση 2 κατά χου, υπήρχε ένα 10% των ασθενών που ήταν αυξημένου κινδύνου, ενώ το 52% ήταν ενδιαμέσου κινδύνου, και είδαμε ότι από τους ασθενείς οι οποίοι είχαν ταξινομηθεί σε λειτουργική κατάσταση 3 κατά χου, οι μισοί ασθενείς ήταν αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με το Reveal Risk Score. Και γενικότερα φαίνεται από πολλές μελέτες και δημοσιεύσεις ότι, και το βλέπουμε και στην κλινική πράξη, ότι δεν σχετίζεται η κλινική κατάταξη με την επικινδυνότητα που έχει ο ασθενής μας για θάνατο στο ένα έτος. Έτσι λοιπόν, η ταξινόμηση κατά χου έχει βγει από το θεραπευτικό αλγόριθμο, όπως επίσης έχει βγει και η εξ αρχής μονοθεραπεία, η οποία πλέον έχει θέση μόνο για μικρό αριθμό πληθυσμού ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Και συγκεκριμένα, μόνο για ασθενείς οι οποίοι έχουν σταθερή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση υπό συγκεκριμένη μονοθεραπεία για πάνω από 5 με 10 χρόνια, ηλικιωμένοι ασθενείς με πολλούς παράγοντες κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, για αυξημένη πιθανότητα για φλεγοαποφρακτική τριχοειδική αιμαγγειωμάτωση και όταν έχουμε πολύ ήπια νόσο με φυσιολογική σχεδόν δεξιά κοιλία στο υπέρηχο καρδιογράφημα. Άρα λοιπόν η εξέλιξη στο θεραπευτικό αλγόριθμο βασίζεται στην αρχική ανάγκη για εκτίμηση κινδύνου των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και στο ότι ουσιαστικά στην πλειοψηφία των ασθενών ξεκινάμε με εξ αρχής συνδυασμένη θεραπεία για την οποία πλέον έχουμε δεδομένα και από τη μελέτη Ambition, η οποία μελέτησε την εξ αρχής χορήγηση Ambrisentan και Tadalafilis, αλλά και με τη μελέτη Triton, στην οποία είδαμε ότι η εξ αρχής χορήγηση και Masitetan και Tadalafilis ή Masitetan, Tadalafilis και Selexipag μείωσε τις πνευμονικές αγκιακές αντιστάσεις κατά πάνω από 50%.
Άρα λοιπόν η εξέλιξη είναι στη στρατηγική ουσιαστικά θεραπείας, η οποία είναι η εξαρχής επιθετική φαρμακευτική αγωγή και το επόμενο βήμα στην εξέλιξη του θεραπευτικού αλγορίθμου ήταν ο απαραίτητος επανέλεγχος στους 3 με 6 μήνες από την έναρξη της θεραπείας και η ανάγκη της επανεκτίμησης του κινδύνου για τους ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Και σε περίπτωση που δεν είναι χαμηλού κινδύνου ο ασθενής, τότε θα πρέπει να προβούμε σε μια τιτλοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, προσθέτοντας και ένα τρίτο φάρμακο, στοχεύοντας και στην τρίτη παθοφυσιολογική οδό της νόσου. Και αυτό έγινε γιατί είδαμε σε 3 βασικά registry, στο σουηδικό, το COMPARE και το γαλλικό registry, ότι όταν οι ασθενείς στο πρώτο follow-up από την ένταξη στο registry και την έναρξη της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής ήταν χαμηλού κινδύνου, είχαν την καλύτερη πρόγνωση. Το τρίτο φάρμακο που μπορούμε να προσθέσουμε από του στόματος είναι το Selexipag, αγωνιστής υποδοχέων προστακυκλίνης. Από του στόματος, δηλαδή φάρμακο το οποίο στοχεύει στην τρίτη παθοφυσιολογική οδό, καθώς ξεκινάμε με ERA και PDE5. Και έχουμε πλέον δεδομένα και από αυτό το expert consensus δημοσιευμένο στο CHEST το 2020, το οποίο ουσιαστικά αναφέρει το ότι ακόμα και σε χαμηλού κινδύνου προφίλ ασθενή με βάση τις αιμοδυναμικές παραμέτρους, που ήδη λαμβάνει ERA και PDE5, έχουμε πλέον λόγο να προσθέσουμε και σε Selexipag, στοχεύοντας και στην τρίτη παθοφυσιολογική οδό της νόσου, εάν έχουμε δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας, αλλά και σε χαμηλού κινδύνου ασθενή και σε ενδιαμέσου κινδύνου ασθενή. Δηλαδή, έρχεται η προσθήκη ενός φαρμάκου το οποίο στοχεύει στην τρίτη παθοφυσιολογική οδό νωρίτερα από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι την δημοσίευση των proceedings από το 6ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πνευμονικής Υπέρτασης. Και αυτό γιατί είδαμε ότι εάν ο ασθενής από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής επιδεινωθεί, δηλαδή έχει για παράδειγμα νοσηλεία ή κάποιο event νοσηρότητας στους 3 μήνες από την έναρξη της θεραπείας, αυτός ο ασθενής έχει και τη χειρότερη πρόγνωση και άρα πρέπει να στοχεύσουμε στην πρόοδο της νόσου και αυτό φαίνεται ότι μπορούμε να το πετύχουμε στοχεύοντας και στις 3 παθοφυσιολογικές οδούς όσο το δυνατόν νωρίτερα. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν στην αρχική εκτίμηση του ασθενή με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση ο ασθενής μας είναι αυξημένου κινδύνου, τότε και πάλι θέση έχει η εξαρχή συνδυασμένη θεραπεία συμπεριλαμβανομένων των προστανοειδών και συγκεκριμένα της ενδοφλέβειας από προστανόλης, καθώς είναι το μόνο φάρμακο το οποίο έχει δείξει βελτίωση στην επιβίωση. Και μάλιστα έχουμε πει ότι ακόμα και σε ενδιαμέσου κινδύνου ασθενής, όταν η δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας είναι πολύ σοβαρή, τότε και αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να μελετώνται για το ενδεχόμενο να ξεκινήσουμε ενδοφλέβη από προστενόλη, το οποίο είναι το βασικό φάρμακο, το πρώτο φάρμακο πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης και αυτό το οποίο έχουμε ακόμα στη φαρέτρα μας για τους βαριά ασθενείς, παρόλο που ακόμα και σε αυτούς φαίνεται να υποχρησιμοποιείται λόγω της δυσκολίας της χρήσης του και της δυσκολίας και της άρνησης που έχουν οι ασθενείς για την έναρξή του. Άρα λοιπόν, η εξέλιξη στη θεραπεία έχει να κάνει όχι μόνο με την έναρξη σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου και την επιθετική τιτλοποίηση της δόσης στους 3 με 6 μήνες το πολύ από την έναρξη της θεραπείας, αλλά έχει να κάνει και με την επανεκτίμηση το πολύ στους 6 μήνες από την τιτλοποίηση της δόσης, που σημαίνει τι, ότι έχουμε μία εξέλιξη σε στρατηγική ελέγχου των ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, καθώς ουσιαστικά στον ένα χρόνο από την έναρξη της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής, θα πρέπει ο ασθενής μας να είναι χαμηλού κινδύνου. Γιατί εάν δεν είναι, θα πρέπει σίγουρα να λάβει ενδοφλέβη από προστενόλη και πολύ πιθανό να πρέπει να ενταχθεί και σε λίστα για μεταμόσχευση πνευμόνων. Κάτι άλλο, το οποίο κλείνοντας, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, θα είναι και το concept της αλλαγής της θεραπείας, το οποίο είχαμε και στα proceedings αναφορά μετά από τη μελέτη Respite, αλλά πλέον έχουμε και τη μελέτη Replace, στην οποία είδαμε ότι σε κάποιους ασθενείς στους οποίους έγινε αλλαγή σιλδεναφύλης ή ταλαφύλης σε Ριοσίγκουατ, ένα φάρμακο δηλαδή που στοχεύει στην οδό του ενώ χωρίς να είναι η δράση του εξαρτώμενη από τα επίπεδα του ενώου. Φάνηκε λοιπόν στη μελέτη Replace ότι η αλλαγή της θεραπείας βοήθησε στην βελτίωση του χρόνου για την κλινική επιδείνωση σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν Ριοσίγκουατ εναντί του αυτών που παρέμειναν σιλδεναφύλοι και ταλαφύλοι.
Μιας και το θέμα είναι η εξέλιξη της θεραπείας, να αναφερθώ σε μία μελέτη ongoing, η οποία, της οποίας δημοσιεύτηκε abstract στο Πανευρωπαϊκό Αναπνευστικό Πνευμονολογικό Συνέδριο για το sotatercept στην θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, το οποίο φάρμακο έχει, φαίνεται να μπορεί να αναστείλει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στο πνευμονικό αγκιακό δίκτυο και να μειώνει την πρόοδο της νόσου της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης. Όμως είναι και άλλα φάρμακα νέα, στοχεύοντας σε άλλες παθοφυσιολογικές οδούς υπό μελέτη, και εύχομαι να έχουμε αποτελέσματα καλά στο μέλλον για την περαιτέρω αντιμετώπιση της θεραπείας της νόσου, γιατί δεν είμαστε ακόμα, η αλήθεια είναι, πολύ ευχαριστημένοι παρόλη την εξέλιξη της θεραπείας αλλά και της στρατηγικής θεραπείας. Και θα αναφερθώ και στην απονεύρωση της πνευμονικής αρτηρίας με αυτή τη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2015, την πρώτη μελέτη πάνω στην βασισμένη στην επεμβατική αυτή στον επεμβατικό τρόπο αντιμετώπισης πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, με καλά σχετικά αποτελέσματα. Όμως οι ειδικοί ακόμα δεν έχουν συμπεριλάβει την πράξη αυτή σαν μέσο αντιμετώπισης πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, καθώς ακόμα δεν έχουν γίνει διπλές τυφλές στοιχειοποιημένες μελέτες που θα αναδείξουν το όφελος αυτών των ασθενών. Άρα, κλείνοντας, έχουμε εξέλιξη της θεραπείας τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε όμως ακόμα φάρμακα τα οποία στοχεύουν στις τρεις αυτές συγκεκριμένες παθοφυσιολογικές οδούς της νόσου. Είναι σίγουρο ότι η αρχική επιθετική θεραπεία βοηθάει. Έχουμε εξέλιξη στις στρατηγικές θεραπείες. Πολύ μεγάλη σημασία έχει το πρώτο follow-up και η άμεση τιτλοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών. Και μιας και είμαστε εν μέσω πανδημίας, θα ήθελα να αναφερθώ ότι στο γεγονός ότι σε πολλά κέντρα, ειδικά κέντρα, οι ασθενείς δεν μπορούν να παρακολουθηθούν όπως πρέπει με δεξιοκαρδιακό καθετηριασμό λόγω της πανδημίας. Και σε αυτή την περίπτωση στεκόμαστε στην εκτίμηση της λειτουργικής κλάσης, την εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης που και με remote control μπορεί να γίνει, αλλά και με το NT-proBNP, καθώς φαίνεται ότι μπορούμε να έχουμε μία ασφάλεια στην παρακολούθηση των ασθενών μας εν μέσω πανδημίας με βάση αυτά τα μη επεμβατικά κριτήρια. Πολύ περισσότερο εδώ όταν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη και να συγκρίνουμε υπερηχοκαρδιογραφικά δεδομένα με παλαιότερα σε κάποιους ασθενείς. Σημασία λοιπόν έχει η εκτίμηση κινδύνου, η επιθετική θεραπεία, το σωστό follow-up, στον ένα χρόνο το πολύ να έχουμε τον ασθενή μας χαμηλού κινδύνου, γιατί αυτό φαίνεται να είναι ο σημαντικός στόχος θεραπείας στους ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Και φυσικά ξεκινάμε πάντα με την επιβεβαίωση της διάγνωσης και την έναρξη της θεραπείας σε ειδικό κέντρο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δημερούτη. Πολύ ωραία ομιλία. Ο κύριος Κωνσταντώνης νομίζω ότι είναι μαζί μας να σχολιάσει την τοποθέτησή σου. Καταρχήν, μια χρόνια πολλά καταρχήν σε όλους, και θα ήθελα να πω πάλι ότι μια εκπληκτική ομιλία έκανε η Ευτυχία σήμερα. Μπράβο σου, η Ευτυχία. Και νομίζω ότι εκεί που πρέπει να σταθούμε όλοι και αυτό που έχει νόημα, αυτό που είπαν και τα προσύνδεξη του 2018, είναι ότι όσο πιο γρήγορα ξεκινήσεις μια συνδυασμένη αγωγή και θεραπεία για τον ασθενή, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα. Όπως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και το πρώτο follow-up, όπως πολύ καλά είπε η Ευτυχία, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στη συνεχή εκτίμηση του ασθενούς και παρακολούθηση αυτού και στην επιθετική αγωγή, αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του ασθενούς μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το καταλυτικό στο όλο αυτό. Και κατά τα άλλα, τα είπε πάρα πολύ ωραία Ευτυχία και το έκλεισε πολύ ωραία το θέμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Επίσης, αυτό θα ήθελα μόνο να πω, ότι και σε αυτό που αναφέρθηκε και στην πρώτη ομιλία ο κύριος Ορφανός με το σκληρόδρομο από την ευκαιρία, ότι δεν ήταν λίγες οι φορές όταν πρώτα είχαμε το όριο το 25, όταν βρίσκαμε σκληροδέρματα με πίεση 21, 20-21, και δύο χρόνια μετά, όταν επαναλαμβάναμε το δεξιό καθετηριασμό, βρίσκαμε πάρα πολλές φορές 25, 26 και 27. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι όλοι χαρήκαμε ότι κατεβήκαν τα όρια αυτά στην πνευμονική υπέρταση και όντως αναδείχθηκε και το πρόβλημα περισσότερο και πραγματικά. Και αυτό ήθελα να το πω πριν, γιατί νομίζω ότι όλοι μας είχαμε εμπειρία όσον αφορά με τα σκληροδέρματα και με τις πιέσεις στην πνευμονική αρτηρία στο δεξιό καθετηριασμό. Ευχαριστώ. Γιώργο,
Γιώργο, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, νομίζω ήταν εξαιρετική η ομιλία της ευτυχίας. Μας έδειξε και το παρόν και το μέλλον. Μας έδειξε και το ευχόμαστε ευτυχία να είναι το τέταρτο μονοπάτι αυτό το TGF. Μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτή η μελέτη στο New England, η Pulsar με το Sotanercept και να έχουμε και τέταρτο μονοπάτι στην Όσο. Αλλά τρέχει τώρα μεγάλη κλινική μελέτη φάση 3 και ελπίζουμε να έχει θετικά αποτελέσματα. Συγχαρητήρια, εξαιρετική εισήγηση.